Όσο τομέας κλειδί για την επίτευξη της επιδιωκόμενης βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας του τόπου, όραμα μας είναι με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, καλά μελετημένη, στοχευμένη, στόχευση ενεργειών και συντονισμό όλων των εμπλεκομένων να επανακτήσει η τουριστική Κύπρος την διαχρονικά φθήνουσα, θα πρέπει να ομολογήσω, προ κάποιων περιόδων έγλυτης όσον και την ανταγωνιστικότητα της. Για να το πετύχουμε, εργαζόμαστε την τελευταία τριετία με στόχο να διαφοροποιήσουμε ουσιαστικά το τουριστικό μας προϊόν, εστιάζοντας κυρίως την ποιοτική του αναβάθμιση και στην προβολή των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων. Ήδη έχουν διαφανεί τα απτά αποτελέσματα της σκληρής μας δουλειάς και της σκληρής δουλειάς όλων, βεβαίως, όπως θα αναφέρω και στη συνέχεια. Συγκεκριμένα, κατά το 2015, σε μια χρονιά ορόσημο στην καθολική προσπάθεια για οικονομική ανάκαμψη, ο κυπριακός τουρισμός απέδειξε και πάλι την μεγάλη του αξία για τον τόπο, στηρίζοντας με πραγματικά αξιοσημείωτες επιδόσεις τη νέα μας αναπτυξιακή πορεία. Με συντονισμένες δράσεις, όπως στοχευμένη δραστηριοποίηση σε σημαντικές νέες και υφιστάμενες αγορές και στενή συνεργασία με οργανωτές ταξιδίων και αεροπορικές εταιρείες, πετύχαμε να καταγράψουμε αξιόλογη αύξηση κατά το 2014 που φτάνει το 8,9% στις αφίξεις. Τουριστών πάντοτε. Επιπλέον τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,4% από 2 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 2014, στα 2,11 δισεκατομμύρια το 2015. Να σημειώσω επίσης ότι θετικά είναι και τα μηνύματα που λαμβάνουμε για το έτος που διανύουμε, αφού σε συνάρτηση με τις σαφώς αυξημένες κρατήσεις από μεγάλες αγορές στόχους, οι αφίξεις τουριστών για το πρώτο τρίμηνο του 2016 ανήλθαν στις 251.608.000 σε σύγκριση με 189 την αντίστοιχη περίοδο του 2015, καταγράφοντας μια αύξηση του 32%. Φυσικά, όπως προανέφερα, για να μπορούμε να μιλούμε σήμερα για τις πολύ ικανοποιητικές τουριστικές επιδόσεις, ιδιαίτερη υπήρξε και η συμβολή στις εντατικές μας προσπάθειες των μελών του ΣΤΕΚ, τους οποίους και εδράττωμε τις σημερινές ευκαιρίες για να ευχαριστήσω θερμά. Κυρίες και κύριοι, παρά τα όποια καταγεγραμμένα θετικά αποτελέσματα, πρέπει να τονίσω ότι η κυβέρνηση θεωρεί πως ο τομέας του τουρισμού της χώρας μας αντιμετωπίζει συγκεκριμένες πολιετής παθογένειες, τις οποίες καλούμαστε σήμερα από κοινού να ξεπεράσουμε. Κάποιες από αυτές πηγάζουν από το γεγονός ότι το τουριστικό μας προϊόν για χρόνια εστιαζόταν σχεδόν αποκλειστικά στο ομόκεντρο δίπτυχο ήλιος και θάλασσα. Κατά συνέπεια, η χώρα μας έφτασε στο σημείο να αδυνατεί να ανταγωνιστεί σε τιμές γειτονικούς προορισμούς που προσφέρουν τα ίδια ακριβώς προϊόντα με εμάς, σε χαμηλότερο μάλιστα κόστος. Ταυτόχρονα, δεν είμαστε σε θέση εύκολα και με ευελιξία να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο πέραν των θερινών μηνών του Μαΐου-Οκτωβρίου. Συνακόλουθα, αδυνατούμε να ανταγωνιστούμε σε θέμα ποσότητας τουριστών, αφού εκ των πραγμάτων το νησί μας διαθέτει περιορισμένο αριθμό κλινών και ξενοδοχείων. Όλα τούτα, εάν επιτρέψουμε να παραμείνουν ως έχουν, χωρίς να συνεχίσουμε να υλοποιούμε τις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές, οδηγούν τη χώρα μας στην δυσμενή θέση να μην μπορεί να αυξήσει δραστικά τις ηρωές τουρισμών, αλλά ούτε και την προστιθέμενη αξία του τουρισμού για την κυπριακή οικονομία.
Για βελτίωση της κατάστασης, η κυβέρνηση προβαίνει συνεχώς σε νέες και καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες για αναβάθμιση της ποιότητας και διαφοροποίηση του κυπριακού τουριστικού προϊόντος. Στο σημείο αυτό, να μου επιτρέψετε να αναφέρω ακόμα και τα προγράμματα επιδότησης εργασίας, προκειμένου να διευκολύνουμε κάποια των ξενοδοχείων να παραμένουν ανοιχτά κατά την περίοδο του χειμώνα. Ένα πρόγραμμα το οποίο δεν απέδωσε δυστυχώς τα αναμενόμενα, κάτι το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Επιτρέψετε μου όμως επιγραμματικά να αναφερθώ και στις σημαντικότερες από κάποιες άλλες των δράσεων. Πρώτα και πάνω απ' όλα πρέπει να υπογραμμίσω την πρόθεσή μας να προχωρήσουμε στη δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού. Λέω πρόθεσή μας, διότι χωρίς αμφιβολία, χωρίς την διαβούλευση με τις πολιτικές δυνάμεις και χωρίς τη στήριξη των πολιτικών δυνάμεων, δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι εφικτό. Συνεπώς δεν είναι μια εξαγγελία που πρέπει να ληφθεί ότι είναι μια δέσμευση για να αντιμετωπίζω πάλι τις αποδεσμεύσεις. Είναι κάτι το οποίο απαιτεί διαβούλευση, την οποία και θα έχουμε με τις πολιτικές δυνάμεις, και είμαι βέβαιος ότι ως εκ της σημασίας που αποκτά αυτό το αξίωμα και οι αποδόσεις που αναμένουμε από αυτό, είμαι βέβαιος ότι δεν θα υπάρξει αντίδραση ή άρνηση από τις πολιτικές δυνάμεις. Το εν λόγω Υφυπουργείο θα διαχειρίζεται ακριβώς όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό μας, συντονίζοντας αποτελεσματικά όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες και τους ιδιωτικούς φορείς. Η λειτουργία του Υφυπουργείου, εάν και εφόσον υιοθετηθεί από τη νέα Βουλή που θα εκλεγεί μετά τις 22 του και θα λειτουργήσει μετά τις 22 του Μάη, θέλω να ελπίζω ότι θα είναι η 1η του Γενάρη του 2017. Από αυτή την περίοδο βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη η εκπόνηση μελέτης για το σχεδιασμό μιας νέας μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό, η οποία έχει ως στόχο να καταστεί η Κύπρος ισχυρότερη στον διεθνή ανταγωνισμό. Προς τούτο, το αρμόδιο Υπουργείο, σε στενότατη συνεργασία με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΤ, επεξεργάζονται ακριβώς την βέλτιστη, δυνατή στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε. Το έργο της μελέτης αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 6 περίπου μήνες και στο ενδιάμεσο ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού έχει ετοιμάσει επιχειρησιακό πλάνο για την περίοδο 16-17 με πολύπλευρες δράσεις που σκοπό έχουν τον εμπλουτισμό του τουριστικού μας προϊόντος. Επιπρόσθετα, έχει ολοκληρωθεί και τη χάνη επεξεργασίας η μελέτη για εξυγχρονισμό του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τα θέματα τουρισμού, η οποία έχει εκπονηθεί κατόπιν ανοιχτού διαγωνισμού και αποσκοπεί στην διευκόλυνση της αδειοδότησης και της λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων. Γνωρίζετε πολύ περισσότερο από τον ίδιο, από εμένα δηλαδή, τις διαδικασίες που απαιτούνται και που ξεπερνούν τις 25, εάν δεν απατώμε φτάνουν τις 32 σε κάποιες των περιπτώσεων, διαδικασίες που δεν είναι παρά μια εγκύλωση της γραφειοκρατίας που δυστυχώς υφίσταται ακόμα και ευελπιστώ ότι θα καταργηθεί με τις εξυγχρονιστικές προτάσεις που έχουμε καταθέσει στη Βουλή. Στις ενέργειες στις οποίες προβαίνει η κυβέρνηση ένας άλλος τομέας, εντάσσεται επίσης η πρόθεση νέων έργων τουριστικής υποδομής, τα οποία σε συνάρτηση με τα έργα που εξαγγείλαμε και υλοποιούνται σε όλες τις επαρχίες και αφορούν τον τουρισμό μας έμμεσα, θα διαφοροποιήσουν το υφιστάμενο τουριστικών προϊόν της Κύπρου. Οι επενδύσεις αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις αναπτύξεις γηπέδων γκολφ, την κατασκευή επιπροσθέτων μαρίνων και την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τύπου καζίνου θερέτρου. Ιδιαίτερα για το τελευταίο, θέλω να υπενθυμίσω ότι ο διαγωνισμός για αδειοδότηση του επιτυχόντα επενδυτή βρίσκεται σήμερα στο δεύτερο του στάδιο, κατά το οποίο οι τρεις προεπιλεγέντες υποψήφοι έχουν κληθεί να υποβάλουν
τις ολοκληρωμένες τους προτάσεις. Σε όλα αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε βεβαίως την προκήρυξη από τον ΚΟΤ εντός των επομένων μηνών σχεδίου χορηγιών που ενδιαφέρει άμεσα τα μέλη του ΣΤΕΚ αφού αναμένεται να συνδράμει στην πραγματοποίηση επενδύσεων στην τουριστική βιομηχανία της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Βεβαίως το θεωρώ ελάχιστον το ποσό εν σχέση με τα κίνητρα που εδόθησαν προς αξιοποίηση. Συνεπώς αυτό που θα ήθελα να πω, δεν γνωρίζω αν περιέχεται εν συνεχεία στην αναφορά μου, είναι να αξιοποιηθούν τα κίνητρα προς όφελος της ευρύτερης τουριστικής βιομηχανίας. Το σχέδιο που προαναφέρω για τον ΚΟΤ αφορά την προγραμματική περίοδο 14-20 και συνολικό προϋπολογισμό ύψους 14 εκατομμυρίων ευρώ, με δυνατότητα το ποσό αυτό να φτάσει τα 16 εκατομμύρια. Φίλες και φίλοι, είναι γεγονός πως για ανανέωση και ενίσχυση των τουριστικών μας υποδομών απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις. Η κυβέρνηση με σειρά κινήτρων, τα οποία παρέχει και για τα οποία αναφέρθηκα εκτενώς στη συνέντευξη τύπου που παρέθεσα στις 7 Απριλίου, επιθυμεί να διευκολύνει το έργο σας, προκειμένου να δημιουργήσουμε στον τόπο μας υποδομές για προσέλκυση τουριστών υψηλού εισοδηματικού επίπεδου. Θα ολοκληρώσω την αναφορά μου, σημειώνοντας τις ενέργειες της κυβέρνησης για βελτίωση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Κύπρου με χώρες από τις οποίες υπάρχουν δυνατότητες για προσέλκυση τουριστών. Προς αυτή την κατεύθυνση, κράτος αλλά και ιδιωτικοί φορείς πραγματοποιούν επαφές με αεροπορικές εταιρείες προκειμένου να καθοριστούν δρομολόγια που να διασυνδέουν τη χώρα μας με όσο το δυνατόν περισσότερες αγορές ή προορισμούς, αν θέλετε. Στο ίδιο πλέγμα ενεργειών εντάσσεται και η απλοποίηση της διαδικασίας εξασφάλισης θεώρησης εισόδου στην Κύπρο από χώρες που θεωρούνται διεθνώς ως καθαρή εξαγωγής τουριστών. Παράδειγμα είναι η Κίνα, όπου έχει ξεκινήσει ήδη η υλοποίηση των σχεδιασμών μας για δημιουργία στη συγκεκριμένη χώρα αριθμού κέντρων συλλογής θεωρήσεων εισόδου με την έναρξη λειτουργίας μόλις αυτό το μήνα του κέντρου στο Πεκίνο. Η πρόθεση μας είναι να επεκταθεί σε 15 τόσους προορισμούς στην Κίνα. Φίλε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η αναβάθμιση και η σωστή προβολή στο εξωτερικό του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας αποτελεί για την κυβέρνηση υψίστη εθνική υπόθεση, με τους φορείς του τουρισμού να είναι οι άμεσοι και πολυτιμότεροι μας συνεργάτες. Καταλήγοντας, θα ήθελα να μεταφέρω τις πιο θερμές μου ευχαριστίες αλλά και τα συγχαρητήρια προς τα μέλη του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου για την μεγάλη και συνεχή συνεισφορά τους σε αυτές μας τις προσπάθειες ή στις προσπάθειες του συνόλου. Επιπλέον επιβεβαιώνω όλους τους παρευρισκόμενους ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να εργαστούμε ακόμα πιο σκληρά προκειμένου να ενταθούν περαιτέρω ο συντονισμός και η συλλογική δράση στα ζητήματα τουρισμού. Σκοπός μας ακριβώς να συνεχιστεί και να ενισχυθεί τόσο κατά το 2016 όσο και για τα επόμενα χρόνια η θετική στάση που καταγράφεται, που καταγράφεται στον τομέα, αντιμετωπίζοντας άμεσα και με ευελιξία τις όποιες διεθνείς ιδιαιτερότητες και προκλήσεις. Ευχαριστώ επίσης ιδιαίτερα και συγχαίρω τα μέλη και την ηγεσία του ΣΤΕΚ για τη συνεισφορά τους στην όλη προσπάθεια ανατροπής πολύχρονων αρνητικών τάσεων και ανάκαψης από την οικονομική κρίση, ώστε να επιτευχθεί σήμερα μια θεαματική αύξηση των αφίξεων και των εσόδων από τον τουρισμό. Από χθες μπορούμε να μιλούμε για την πιο σημαντική επίτευξη μας, όλων μας. Έχουμε πλέον σπάσει το φράγμα των 2,7 εκατομμυρίων για την τουριστική περίοδο Απρίλιος 2015-Μάρτιος 2016. Το μεγαλύτερο αριθμό που είχαμε ποτέ. Κλείνοντας λοιπόν να πω ότι για να πετύχουμε αυτό το στόχο των 25 εκατομμυρίων και μαζί με την κουρασιέρα των 27,5 εκατομμυρίων,
και το 15 δις ευρώ, ο ΣΕΤΕ έχει κάνει μία σειρά από δράσεις. Οι βασικές από αυτές είναι δύο εργαλεία, τα οποία τα ξέρει ο ΣΤΕΚ, με τα οποία συζητάμε τακτικά. Το ένα είναι η Marketing Greece, ένα πρωτοποριακό εργαλείο marketing. Εμείς δεν έχουμε τη χαρά να έχουμε ένα COT, έχουμε ένα EOT, ο οποίος κάνει κάποια πράγματα, ιδιαίτερα τώρα που βλέπει ότι υπάρχει ένα ιδιωτικό εργαλείο marketing, όσα όχι πρέπει να κάνει, αλλά νομίζω ότι σήμερα ένα ιδιωτικό εργαλείο marketing, το οποίο δουλεύει παράλληλα και σαν τεχνική βοήθεια στο δημόσιο τομέα, γιατί αυτά πρέπει να συνδυάζονται, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα η τεχνολογία αλλάζει, η ταχύτητα με τις πληροφορίες αλλάζει. Γενικά, marketing και δημόσιος τομέας, ας το πω έτσι, είναι δύο έννοιες λίγο ασύμβατες. Ο παγκόσμιος τουρισμός έχει αλλάξει, θα έλεγε κάποιος, με ξέφρενους ρυθμούς τα τελευταίες δεκαετίες. Ο τουρισμός ξεκίνησε σε ευρία κλίμακα την δεκαετία του 50 και αφορούσε κατά κύριο λόγο εχώρες μετακινήσεις. Μόνο 25 εκατομμύρια άνθρωποι ταξίδευαν στο εξωτερικό. Οι δέ διακοπές με αεροπλάνων ήταν σπάνιες και η διαμονή γινόταν κυρίως σε μικρές πανσιόν και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Το 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, ο διεθνής τουρισμός έφτασε τα 1 δισεκατομμύρια 133 εκατομμύρια τουρίστες. Αυτοί οι αριθμοί ανάπτυξης αναμένα συνεχιστούν έστω και στο μέλλον. Κατά κρίβεια, θεωρείται η ταχύτερα αναπτυσσόμενη βιομηχανία στον κόσμο και αντιπροσωπεύει περίπου το 30% των παγκόσμιων εξαγωγών, συμβάλλοντας πάνω από το 10% στο ΑΕΠ διεθνώς.